Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας μεγάλος και καλοθρεμμένος τζίτζικας. Όλη την ημέρα καθόταν πάνω στα κλαδιά των δέντρων, ρουφούσε τους νόστιμους χυμούς τους και τραγουδούσε ξένιαστος. Όταν ήθελε να ξεμουδιάσει και να μιλήσει με κάποιον, πετούσε κοντά στα λουλούδια και εκεί άλλοτε χαιρετούσε τις εργατικές μελισσούλες και άλλοτε άρχιζε το χορό και τα παιχνίδια με τις πολύχρωμες πεταλούδες. Ένα μεσημέρι που ο ήλιος πύρωνε τον κάμπο και τον αέρα, ο φίλος μας κάθισε σε ένα κλαδί με πλούσιο φύλωμα για να ξεκουραστεί στη δροσιά του. Ο ύπνος δεν άργησε να τον πάρει και θα κοιμόταν ως το απόγευμα, αν μια βροντερή φωνή δίπλα του δεν τον ξυπνούσε απότομα. «Ε, τι συμβαίνει? Ποιος φωνάζει έτσι και ταράζει τον ύπνο μου?» ρώτησε βαριεστημένα και βάλθηκε να τρίβει τα μάτια του για να ξενιστάξει. «Εγώ», απάντησε πάλι η ίδια βροντερή φωνή. Τότε ο Τζίτζικας κοίταξε γύρω του και πρόσεξε ένα μεγάλο μαύρο πουλί που καθόταν στο διπλανό κλαδί και τον παρατηρούσε με βλέμμα παράξενα. «Ποιος είσαι εσύ και τι θέλεις?» ξαναρώτησε ο φίλος μας. «Πεινάω», είπε το πουλί και τα μάτια του άστραψαν άγρια. «Μα πώς είναι δυνατόν να πεινάς με τόσα λουλούδια και τόσους χυμούς γύρω σου? Ορίστε, φάε όσο θέλεις». «Τι, να φάω εγώ λουλούδια και χυμούς? Πού ξανακούστηκε να τρώνε τα πουλιά τέτοια απέσια πράγματα?» Το πουλί γέλασε δυνατά και ο Τζίτζικας ένιωσε έναν ακαθόριστο φόβο να σφίγγει την καρδιά του. «Μα τι θέλεις τότε να φας?» το ρώτησε διστακτικά. «Ένα μεγάλο και καλοθρεμμένο τζίτζικα», απάντησε εκείνο και άνοιξε το στόμα του για να τον καταπιεί. Ίσα ίσα πρόλαβε ο καημένος ο τζίτζικας να απομακρυνθεί πετώντας, αλλά το πουλί δεν το έβαλε κάτω. Άρχισε να τον κυνηγά με το στόμα πάντοτε ορθάνευτο. Τώρα ο φίλος μας κουνούσε τα φτερά του μόση περισσότερη δύναμη μπορούσε, ενώ η καρδιά του χτυπούσε γρήγορα και δυνατά. Στο τέλος χώθηκε κάτω από ένα μεγάλο φύλλο και προσπάθησε να μην κουνιέται καθόλου για να μην προδοθεί. Εκεί, για καλή του τύχη, συνάντησε μια κόκκινη πασχαλίτσα που του είπε ένα σπουδαίο μυστικό. Στο μεταξύ, το πουλί τον έχασε και λαχανιασμένο όπως ήταν και αυτό από το κυνηγητό, κάθισε ακριβώς δίπλα στην κρυψώνα του. «Θα τον βρω! Δεν πρόκειται να μου ξεφύγει! Και τότε θα τον κάνω μια μπουκιά», είπε με τη βροτερή του φωνή. Αλλά τη φορά αυτή ο Τζίτζικας δεν φοβήθηκε. Ήταν σίγουρος πως το μυστικό της πασχαλίτσας θα του έσωζε τη ζωή. Γι' αυτό, γεμάτος σάρρος και κρυφογελώντας, φώναξε στο πουλί. «Κύριε πουλί, μήπως θέλεις να σου σώσω τη ζωή?» «Ποιος μιλάει?» ρώτησε εκείνο, ενώ συγχρόνως έψαχνε με το βλέμμα να ανακαλύψει από πού προερχόταν η φωνή που μιλούσε. «Εγώ, ο Τζίτζικας», απάντησε ο φίλος μας. «Νομίζω ότι βρίσκεσαι σε μεγάλο κίνδυνο και χρειάζεσαι τη βοήθειά μου για να γλιτώσεις. Σαν αντάλλαγμα όμως, πρέπει να μου υποσχεθείς κάτι». «Τι αστείο είναι πάλι αυτό?» γέλασε δυνατά το πουλί και από τα γέλια του τραντάχτηκε το κλαδί που καθόταν. «Μα δεν κατάλαβες, φουκαρά μου, ότι η δική σου ζωή είναι αυτή που πολύ σύντομα θα τελειώσει?» συνέχισε να λέει. Και επειδή άρχισε να βρίσκει τη θέση του άβολη, πέταξε λίγο πιο πέρα. Ο Τζίτζικας κρύφτηκε όσο μπορούσε καλύτερα κάτω από το φύλλο και ξαναφώναξε. «Όταν φτάσει εδώ ο κυνηγός, τότε θα δούμε ποιανού ζωή θα τελειώσει πιο γρήγορα». «Ο κυνηγός? Ποιος κυνηγός?» «Α, τώρα κατάλαβα. Προσπαθείς να με τρομάξεις για να γλιτώσεις. Αλλά εγώ είμαι έξυπνος και δεν μπορείς να με κοροϊδέψεις». «Δεν σε κοροϊδεύω. Τον είδε η πασχαλίτσα και μου το είπε. Μα για να με πιστέψεις, πες μου, ο κυνηγός δεν φοράει μπότες, καπέλο και κρατάει στο χέρι του όπλο?» «Ναι, εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά?» ρώτησε τώρα με αγωνία το πουλί. «Τον βλέπω που έρχεται από τη μεριά του δάσους», απάντησε ο Τζίτζικας. Τότε το πουλί πανικοβλήθηκε για τα καλά και άρχισε να πετάει γύρω-γύρω χωρίς να ξέρει προς τα πού να τραβήξει.
Ο φόβος είχε παραλύσει κάθε του σκέψη. Στο τέλος φώναξε απελπισμένο. «Αχ, σώσε με, καλέ μου Τζίτζικα, σώσε με, σε παρακαλώ». «Εσύ πριν λίγο ήθελες να με φας και τώρα θέλεις να σε σώσω? Ας είναι όμως, δεν πειράζει, σε λυπάμαι. Θα σε βοηθήσω να γλιτώσεις τη ζωή σου, αλλά πρώτα θα μου υποσχεθείς ότι δεν θα φας ποτέ ούτε εμένα, ούτε κανέναν άλλο Τζίτζικα. Είμαστε σύμφωνοι». «Σύμφωνοι, μα κάνε γρήγορα, θα με σκοτώσει», ψιθύρισε το πουλί τρέμοντας από φόβο. Τότε ο Τζίτζικας βγήκε από την κρυψώνα του, το πλησίασε και του είπε: «Κρύψου γρήγορα κάτω από το μεγάλο φύλλο και μη κουνηθείς ώσπου να σε φωνάξω». Το πουλί, χωρίς να χάσει διόλου καιρό, χώθηκε κάτω από το φύλλο και περίμενε να δει τι θα γινόταν. Στο μεταξύ, ο κυνηγός είχε φτάσει κιόλας κοντά τους και ο Τζίτζικας πέταξε κατά το μέρος του, κάθισε στον ώμο του και άρχισε να του μιλάει για να τον κάνει να ξεχάσει το πουλί. «Καλημέρα, κύριε κυνηγέ, πώς το πήγατε σήμερα?» τον ρώτησε τάχα με ενδιαφέρον. «Ατυχία, μεγάλη ατυχία. Δεν βλέπεις το δυσάκι μου που είναι άδειο? Από το πρωί περπατάω και είσαι το πρώτο φτερωτό πλάσμα που συναντάω», απάντησε λυπημένα εκείνος. «Δεν πειράζει, ίσως βρεις παρακάτω κανένα λαγό», ξανάπε ο Τζίτζικας. «Πριν από λίγο, σαν να μου φάνηκε ότι εδώ κοντά πετούσε ένα πουλί. Μήπως το είδες κι εσύ?» «Λάθος έκανες, κύριε κυνηγέ. Εμένα είδες και με πέρασες για πουλί», γέλασε ο φίλος μας. «Ίσως να έχεις δίκιο». «Και βέβαια έχω δίκιο. Γιατί σκέψου, αν υπήρχε εδώ κοντά κάποιο πουλί, εγώ θα ζούσα τώρα. Θα με είχε κάνει μια μπουκιά». «Αυτό είναι αλήθεια», είπε ο κυνηγός και ετοιμάστηκε να καθίσει στη ρίζα του δέντρου που κρυβόταν το πουλί. «Σίγουρα είσαι πολύ κουρασμένος, αλλά αν πας στη ρεματιά θα βρεις κάτι να σκοτώσεις. Βλέπεις, όλα τα ζώα σταματούν εκεί για να πιούν νερό», είπε πάλι ο Τζίτζικας προσπαθώντας να τον απομακρύνει. Ο κυνηγός σκέφτηκε για λίγο και στο τέλος αποφάσισε να ακολουθήσει τη συμβουλή του. Πριν όμως πάρει το μονοπάτι που έβγαζε στη ρεματιά, θεώρησε σωστό και ευγενικό να τον ευχαριστήσει. «Σε ευχαριστώ, φίλε μου Τζίτζικα», του είπε. «Ελπίζω να σε ξαναδώ στην επιστροφή που θα ξαναπεράσω από εδώ. Γεια σου για την ώρα». Ο Τζίτζικας περίμενε να ξεμακρύνει αρκετά και τότε πήγε κοντά στο πουλί και του φώναξε. «Έλα έξω, ο κίνδυνος πέρασε». Εκείνο πρόβαλε το κεφάλι του κάτω από το φύλλο και έριξε μια ματιά τριγύρω. Αφού βεβαιώθηκε πως όλα ήταν εντάξει, βγήκε από την κρυψώνα του και στάθηκε δίπλα στο σωτήρα του. «Σου χρωστάω τη ζωή μου, πώς μπορώ να σου το ξεπληρώσω?» τον ρώτησε, ενώ στα μάτια του καθρεπτιζόταν η ευγνωμοσύνη. «Κράτα την υπόσχεση που μου έδωσες», απάντησε ο Τζίτζικας. «Έχεις το λόγο μου ότι ποτέ δεν πρόκειται να ξαναφάω Τζίτζικα στη ζωή μου», είπε τότε το πουλί με ύφος σοβαρό και αποφασιστικό. Και πραγματικά κράτησε την υπόσχεσή του. Έτσι από εκείνη τη μέρα οι δυο τους έγιναν αχώριστοι φίλοι και τραγουδούσαν γεμάτη χαρά. «Με αγάπη και φιλία δεν υπάρχει δυσκολία». Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.